Στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης θα παραμείνουμε, θα αλλάξουμε όμως το Δήμο και από το Ηράκλειο θα πάμε στο Μαλεβίζι, έναν εξίσου σημαντικό Δήμο για την Κρήτη και με πολλές δυνατότητες. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Βελιβασάκη, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος λοιπόν Μαλεβιζίου, με το συνδυασμό του Μενέλο Μποκέα. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Κύριε Βελιβασάκη, ο αυτοδιοικητικός αγώνας, μου αρέσει να λέω ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας και γι' αυτό πάντα θαυμάζω και τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν μπροστά και διεκδικούν την ψήφο. Θέλουμε όμως να γνωρίσουμε και τα προσωπικά κίνητρα του καθένα. Ποια ήταν η κινητήριος φλόγα μέσα σας? Του να μπω στη διαδικασία. Του να μπείτε στη διαδικασία των αυτοδιοικητικών. Άποψή μου είναι ότι πρέπει να προσφέρουμε στα κοινά κάποια στιγμή όλοι μας. Είναι υποχρέωσή μας, αν μου επιτρέπεται ο όρος, είτε έμεσα είτε άμεσα. Έμεσα όλα αυτά τα χρόνια έκανα διάφορα πράγματα για τα κοινά. Τώρα αυτή η φορά μου προτάθηκε και αποφάσισα να εμπλακώ άμεσα. Μου προτάθηκε από τον Δήμαρχο λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Διατηρούσαμε κοινωνικές και φιλικές σχέσεις. Σε μία μας συνάντηση λοιπόν το συζητήσαμε. Κάνουμε ένα δεύτερο ραντεβού και σκέφτηκα ότι είναι η ώρα να το κάνω. Εσείς αυτοδιοικητική εμπειρία δεν έχετε αμιγώς, αλλά έχετε όμως μια πολύ πετυχημένη έτσι, επαγγελματική, επιχειρηματική πορεία. Είναι αυτό ένα θετικό πρόσωπο και ένα εφόδιο για την εμπλοκή σας στα αυτοδιοικητικά? Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ ότι για να φτάσεις στο σημείο να προσφέρεις στην αυτοδιοίκηση πρέπει να έχεις εμπειρία εργασιακή και ετών και να έχεις διάθεση, όραμα και χρόνο να το κάνεις. Ήταν το timing για μένα σωστό σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Έχω την εμπειρία, έχω 30 χρόνια. Έχω περάσει από διάφορες θέσεις εργασίας και είμαι διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος στην εταιρεία την Βελιβασάκης ΑΕ. Και σε αυτή τη φάση, κατέχοντας την εμπειρία και τη γνώση, έχω το χρόνο και τη διάθεση και σκέφτηκα ότι αυτό το κοκτέιλ, αν μου επιτρέπετε, είναι αρκετό για να. Ένας Δήμος έχει μεγάλες διαφορές στις διοικητικές του ανάγκες και στη διοικητική φιλοσοφία από μία επιχείρηση? Φαντάζομαι πως ναι, δεν το γνωρίζω ακόμα, να σας πω την αλήθεια, γιατί σας λέω δεν έχω εμπλακεί ακόμα άμεσα. Αλλά θεωρώ πως ναι, είναι οι διαδικασίες διαφορετικές, είναι οι ρυθμοί διαφορετικοί προφανώς. Ιδανικά από αυτά που ακούω και έχω διαβάσει όλο αυτό το διάστημα, να μπορούσαν να υιοθετήσουν κάποιες πρακτικές από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο βίο, αλλά δεν ξέρω αν και κατά πόσο είναι εφικτό. Κύριε Βασάκη, η συμμετοχή σας στο συνδυασμό του Μενέλο Μποκέα προφανώς είναι και μια θετική αποτίμηση στα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και στη διοίκηση και στα χέρια του Μενέλο Μποκέα ο Δήμος. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι βλέπετε και νέες ακόμα προοπτικές. Τι είναι εκείνο τέλος πάντων που φαντάζεστε για την περιοχή σας και το Δήμο Μαλεβιζίου? Τι οραματίζεστε? Ναι, προφανώς. Υπάρχει όραμα. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια για το Δήμο Γαζίου, ειδικά Δήμο Μαλεβιζίου, συγγνώμη, ρωστά, μπορούν να γίνουν πράγματα. Έχουν σχεδιαστεί για να γίνουν πράγματα. Έχει ο Δήμαρχος από τα προηγούμενα χρόνια με πολύ κόπο και πολλή εργασία διασφαλίσει χρηματοδοτικά εργαλεία για να γίνουν πράγματα στην καθημερινότητα και στις υποδομές. Γιατί αυτό που χρειάζεται να κοιτάξει κάποιος είναι η καθημερινότητα του πολίτη και η ασφάλεια. Και η ασφάλεια το λέει ότι είναι πολύ φρέσκο με όλα αυτά που συμβαίνουν με τις καιρικές συνθήκες. Είχαμε και το δυστύχημα στην Αγία Πελαγία πέρυσι, χάσαμε δύο ανθρώπους. Οι υποδομές λοιπόν, για να αισθάνεται ασφάλεια ο πολίτης και η καθημερινότητά του, είναι πράγματα τα οποία είναι προτεραιότητα. Αυτά θεωρώ το επόμενο διάστημα έχουν δρομολογηθεί και θα γίνουν πράγματα που θα αλλάξουν τελείως το τοπίο. Ποιο έργο έτσι που έχει μπει σε τροχιά θα ξεχωρίζατε, ίσως την ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου, νομίζω είναι η ένα πολύ σημαντικό. Η ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, θα αλλάξει τελείως το τοπίο. Και θεωρώ θα αλλάξει και την καθημερινότητα σε πάρα πολύ κόσμο. Και μετά είναι και άλλα έργα που είναι σε πλάνο να γίνουν. Έχουν ανακοινωθεί από το Δήμαρχο, ο οποίος είναι και ο πλέον αρμόδιος, ας τα αναλύσει λίγο περαιτέρω, γιατί είναι δικό του όλο το έργο αυτό, οπότε αν είχα την ευκαιρία να τον... Να τα πει ο ίδιος. Πάντως το κομμάτι της καθημερινότητας νομίζω το συναντάτε και εσείς τώρα στις επαφές που έχετε με τον κόσμο. Ότι αν κάτι λέει περισσότερο δημότη, σε κάθε Δήμο, όχι μόνο στο Δήμο Μαλεβιζίου, αν κάτι εκείνο το οποίο τον ανησυχεί περισσότερο είναι μια καθαρή πόλη, να έχει νερό και να έχει και αυτό που είπατε και εσείς, το πάρα πολύ σημαντικό, το κομμάτι της πολιτικής προστασίας και της ασφάλειας. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό και ισχύει. Εμείς τώρα στις περιοδίες που κάναμε. Παρεμπιπτόντως, ήταν φοβερή εμπειρία για μένα. Φοβερή εμπειρία για μένα. Είναι διαφορετικά να σου μεταφέρουν το μήνυμα και είναι διαφορετικά να το ζεις και να το βλέπεις. Η ανάγκη της καθαριότητας, μια και το αναφέρετε τώρα, είναι πολύ μεγάλη. Έχουν γίνει βήματα, το γνωρίζω πολύ καλά, το συζητάμε πολύ με τον Δήμαρχο. Το επόμενο διάστημα περιμένουν για το Δήμο Γαζίου να μπουν οι καφέ κάδοι που είναι για τα οργανικά απορρίμματα, οι πράσινοι κάδοι για τα σύμμικτα
και η μπλε παραδοσιακά για την ανακύκλωση, τα αντίστοιχα οχήματα συλλογής των οργανικών απορριμμάτων. Αυτό θα αλλάξει τελείως το τοπίο. Βέβαια, σημαντικό είναι να πω σε αυτό το σημείο να συνεργαζόμαστε και εμείς οι πολίτες. Mm-hmm. Δηλαδή, βάσει των οδηγιών, να το ακολουθούμε. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και mm-hmm. θα αλλάζει τελείως το τοπίο στην καθημερινότητα, σε ό,τι αφορά την καθαριότητα πάντα. Ο ρόλος του, όχι μόνο του Δημού Μαλεμφιζίου, γενικότερα των Δήμων, σε σχέση με τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, μπορεί να συνδράμει ένας Δήμος ή αυτοδιοίκηση να βοηθήσει από διάφορες πλευρές? Πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο το ερώτημα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που το λέω συνέχεια. Mm-hmm. Ο Δήμος μπορεί να οργανώσει πράγματα για να συμβάλλει στην επιχειρηματικότητα και πόσο μάλλον στον τουρισμό που είναι και η μεγάλη μας βιομηχανία. Mm-hmm. Εμείς όταν ακούμε τουρισμό, ακούμε το παραλιακό μέτωπο. Λέμε έχουμε θάλασσα, ήλιο. Αυτό δεν αρκεί. Mm-hmm. Αυτό τελείωσε. Ήταν κάτι ωραίο που ζήσαμε για πολλά χρόνια. Συνεχίζει να είναι ωραίο, αλλά δεν αρκεί. Υπάρχουν ευκαιρίες φοβερές που μπορούν να προκύψουν από συνεργασία και συνέργειες. Υπάρχει το ορεινό κομμάτι του Δήμου μας, που mm-hmm. είναι ένα πανέμορφο κομμάτι και είναι και το εύκολα προσβάσιμο. Δηλαδή, σε μισή ώρα μπορείς να είσαι mm-hmm. σε λιγότερο από μισή ώρα στον Κουρσόνα, σε ορεινό κομμάτι δηλαδή, μπορείς να είσαι στις γωνιές, στον Καμαριό, της Ντύλης, μπορείς να είσαι σε λιγότερο από μισή ώρα από την παραλία και μπορούν να γίνουν πράγματα για να βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, το πρωτογενή τομέα. Mm-hmm. Να συνδυαστεί η παραγωγή πρωτογενούς υλικού με την κατανάλωσή του που αφορά τον τουρισμό. Mm-hmm. Μπορώ να το αναπτύξω περαιτέρω, αν θέλετε. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να σας ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Ο συνδυασμός αυτός του ορεινού όγκου και ωραίων χωριών, δηλαδή όμορφων χωριών, και του παραλιακού μετώπου με τόσες δυνατότητες, είναι νομίζω το μυστικό της επιτυχίας που θα το ζήλευαν πολλές περιοχές. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς ως εκδίκης. Ο Δήμαρχος έχει ανακοινώσει ήδη ένα πλάνο mm-hmm. για τους οικισμούς που πολλοί από τους οποίους έχουν εν μέρη ερημοποιηθεί ή και εντελώς ερημοποιηθεί, να αγοράσει ο ίδιος από ιδιοκτήτες οικισμών εγκαταλελειμμένα σπίτια, mm-hmm. να τα ανακοινήσει και να τα λειτουργήσει υπό τύπου Airbnb. Προφανώς υπάρχει μια εταιρεία του Δήμου που θα το κάνει αυτή τη διαχείριση. Mm-hmm. Και αυτό αντιλαμβάνεστε εδώ ότι θα δώσει ζωή σε όλους τους οικισμούς που είναι περίχω. Δηλαδή, ενδιαφέρον project αυτό και ναι, έχει ανακοινωθεί από τον Δήμαρχο. Mm-hmm. Και τρέχει ήδη από ιδιωτικούς φορείς στην υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχουν, ας πούμε, χωριά ολόκληρα που αναστηλώθηκαν και αναγεννήθηκαν και έγιναν τουριστικός προορισμός. Mm-hmm. Το αύριο του τουρισμού νομίζω ότι είναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Και σας λέω, είναι ιδιαίτερος ο τουρισμός αυτός, αλλά υπάρχει και είναι και πολύ μεγάλο κομμάτι. Mm-hmm. Και επιτέλους να πούμε και το άλλο. Όταν έρχεται κάποιος άνθρωπος από το εξωτερικό για να δει την Ελλάδα, να δει την Κρήτη, δεν θα θέλει να γευτεί γεύσεις και να γευτεί και εντός και εκτός εισαγωγικών. Κρήτη. Mm-hmm. Την αυθεντική Κρήτη. Βέβαια. Αυτό είναι νομίζω ένας ωραίος προορισμός, ένας ωραίος τρόπος να γίνει. Έτσι. Κύριε Βιλιβασάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.